Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μάργκο Τζο και ο Φιλιππάκος ο ξάδελφός μου. Εδώ, παρέα, θα φτιάξουμε ένα απίθανο, πενταανόστιμο και πανεύκολο γλυκάκι. Θα δημιουργήσουμε σήμερα. Για άλλη μια φορά. Θα φτιάξουμε ένα υπέροχο γλυκό των παιδικών μας χρόνων και όχι μόνο. Θα φτιάξουμε κορμό ή αλλιώς γνωστό ως σαλάμι. Το σαλάμι της Μάργκο Τζο. Αυτό κυρίες και κύριοι, το σαλάμι της Μάργκο Τζο. Ένα πανεύκολο γλυκό που όλοι έχουμε αγαπήσει. Πολύ λίγα υλικά, αλλά πρωτού σας πω τα υλικά. Όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι, τι κάνουμε Φιλιππά? Εγγραφή κάτω δεξιά και χτυπάμε και το καμπανάκι. Έτσι μπράβο, να τα λέμε όλα, έτσι, δεν σε μαθαίνουμε τσάμπα. Έτσι πάει. Λοιπόν, και παράμε και το καμπανάκι. Θα χρειαστούμε ένα πακέτο μπισκότα Παπαδοπούλου, τα οποία θα τα θρηματίσουμε σε ολίγων, κυρίες και κύριοι. Mm-hmm. Ένα βούτυρο 250 γραμμάρια που το έχουμε λιώσει. Τα αυτό εδώ είναι ωραίο. Λαχταριστό. Λαχταριστό, όπως πολύ καλά λέει ο Φιλιππάκος, έτσι, γιατί εμείς εδώ τη φτιάχνουμε είναι λαχταριστό. 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη που την έχουμε περάσει από το κόσκινο να μην έχει έτσι κουμπάκια. 50 γραμμάρια κακάο. 50 γραμμάρια το μυστικό της επιτυχίας, ζαχαρούχο, έτσι που θα του δώσει μια ωραία γευσουλά που μας αρέσει. Και ένα σφινάκι 30 ml λικέρ. Λικέρ της αρεσκίας σας. Εμάς μας αρέσει το λικέρ μπανάνα. Θέλετε το σκέτο, θέλετε το βύσσινο, ό,τι θέλετε βάλτε. Και το βύσσινο πάει πολύ, αλλά το μπανάνα πάει πάρα πολύ με τη σοκολάτα. Εμείς το αγαπάμε αυτό το λικεράκι, το έχουμε φέρει από την Ελλάδα και εμείς θα κάνουμε τον κορμό μας και φτιάχνουμε τον κορμό μας με λικέρ μπανάνα. Yes. Λοιπόν, μια πανεύκολη διαδικασία. Βάζουμε το βούτυρό μας που το έχουμε λιώσει μέσα στο μεγάλο. Το βάζουμε μέσα στο ταπεράκι. Α, η κανίτσα μύρισε βούτυρο και ήρθε. Λοιπόν, στη συνέχεια θα προσθέσουμε ζάχαρη άχνη. Το κακάο μας, 50 γραμμάρια. Και τώρα με το αναδευτήρι μας θα αρχίσουμε το ανακάτεμα. Κοιτάξτε τώρα πόσο εύκολο είναι. Μπορείτε να το κάνετε και με τα παιδάκια σας, σαν παιχνιδάκι. Γλυκό, πανεύκολο. Λαχταριστό. Το γνωστό μοσαϊκό, γιατί έχει την υφή μοσαϊκού. Ένα λαχταριστό γλυκάκι, μοσαϊκό, από τη Μάργκο και το Φίλιππα. Σήμερα μόνο για σας. Τα Ιωσήφιδάτσα. Τα Ιωσήφιδάκια, ναι. Είναι ο μικρός ο ξαδελφάκος. Και τώρα θα προσθέσουμε και το λικέρ μπανάνα. 30 ml. Ντύρλα θα γίνουμε. Και 50 γραμμάρια ζαχαρούχο. Τόσο όσο θέλουμε την οστιμιά του. Και αφού έχουμε βάλει το ζαχαρούχο και έχουμε βάλει και το λικεράκι μας, ανακατεύουμε να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Αφήστε τα μηνύματά σας κάτω από το βιντεάκι να μας πείτε αν σας αρέσει ο φανταστικός, ο λαχταριστός, κορμός, μουσαϊκό, σαλάμι, όπως θέλετε. Γιατί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το λένε και με διαφορετικό όνομα, αλλά το γλυκό είναι ένα και μοναδικό. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Φιλιππάκος τώρα θα σπάσει τα μπισκοτάκια. Σπάμε το μπισκότο. Το θρηματίζουμε, Τιμπέρ Παπαδοπούλου, παιδιά, το έχουμε αγαπήσει, όλοι. Το τρώμε από μικρά παιδάκια, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι είναι αφιερωμένο στη θεία μου τη Μαράια, τη γνωστή και ξακουστή στο Μενίδη, τη μανούλα του Φιλιππάκου, Βασίγνωση, που μας βλέπει και μας καμαρώνει. Θιούλα, αφιερωμένο για σένα, ένα κομματάκι θα φάμε και για σένα. Ναι. Έτσι. Και αφού ο Φιλιππάκος έχει κάνει τη δύσκολη τη δουλειά, εμείς τώρα θα προσθέσουμε εδώ πέρα τα μπισκότα μας και με την αγαπημένη μας τη Μαρίζ θα ανακατέψουμε να γίνει ένα ωραίο μείγμα μαζί με τα μπισκότα μας. Κοιτάξτε τώρα, παραδοσιακό σαλάμι ή μοσαϊκό. Και θα ξεκινήσει τώρα να τρέχει και το σαλάκι. Αυτό το κακόμοιρο το σαλάκι για εμάς που είμαστε λίγο φαγανοί δεν σταματάει ποτέ. Ποτέ δεν σταματάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς θα το τυλίξουμε σε διαφάνεια και θα το κάνουμε σε σχήμα σαλάμι. Μπορείτε να το βάλετε και μέσα σε μία φόρμα για κέικ μικρή, ορθογώνια, βάζοντας πρώτα μία μεμβράνη και βάζουμε το μείγμα μας όλο. Δεν αφήνουμε τίποτα μέσα στο μπολάκι να πάει χαμένο. Μοσχοβολάει, μοσχοβολάει το κακάο. Το κακάο,
στολκεράκι. Εδώ είναι όλο το μυστικό, παιδιά. Εδώ είναι όλο το μυστικό, παιδιά, όπως λέει και ο Φιλιππάκος. Κοιτάξτε τώρα, τσούκου τσούκου τσούκου. Θα το δώσουμε ένα ωραίο σχήμα με το χεράκι μας, έτσι. Και θα το κάνουμε σε σχήμα σαλαμάκι. Κοιτάξτε. Να το... Όπως κάνουν και στο MasterChef την μπαλωτίνα. Εμείς θα κάνουμε σαλαμάκι. Ορίστε. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο σχήμα έχει πάρει, κυρίες και κύριοι. Με δύο πεξιές. Το βάζουμε στην κατάψυξη για δύο ρίτσες και ερχόμαστε μαζί να τα απολαύσουμε παρέα. Εγώ ο Φιλιππάκος και εσείς όλοι που μας βλέπετε. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, περάσανε δύο ρίτσες, έχουμε βγάλει το φανταστικό, το λαχταριστό, το υπέροχο μοσαϊκό σαλάμι. Τούμπανο. Παύλα. Γλυκάκι μας, θα το βγάλουμε από τη διαφάνεια τώρα. Το σαλάμι της Margo Joe είναι έτοιμο, παιδιά. Παύλα, κορμός, φανταστικό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εμείς τι θα κάνουμε. Τρέχουν τα σαλάκια ήδη. Καλά, προτού όμως φτάσουμε, θα βάλουμε και λίγο από πάνω κακάο, σαν πούδρα. Κοιτάξτε τι ωραίο γίνεται. Βέβαια θα βάλουμε πούδρα σε το Battersea, που είμαστε στο Λονδίνο, εδώ, αλλά... Δίνει μια άλλη όψη. Παλάλι. Ναι, τώρα θα κόψουμε το γλυκό και θα σερβιριστούμε να τα απολαύσουμε γιατί θα κοντεύουμε να πνιγούμε από τα σαλάκια μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μια κατάσταση δράμα. Το τσίμπιζε. Κοιτάξτε τι ωραίο που φαίνεται μέσα. Τόσο απλό. Τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο και τόσο πεντανόστιμο. Γλυκό σαλάμι. Άλλο γλυκό. Και, Φιλιππάκο. Η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε. Ήρθε η ώρα για τη δοκιμή. Το ξαπλώνουμε κάτω και ξεκινάμε. Πω πω πω, φτιάξτε το γλυκό σαλάμι. Το γλυκό, μοσαϊκό, τον κορμό μας. Της Margo Joe. Και αφήστε τα σχόλιά σας κάτω από το βιντεάκι. Νόστιμο. Όχι απλά, πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο και λαχταριστό. Και κυρίως λαχταριστό. Δεν σταματάς ποτέ σε μια μπουκιά. Αυτό είναι γεγονός. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε... Όποιος δεν έχει κάνει εγγραφή φεύγοντας, να πατήσει το κουμπάκι κάτω το κόκκινο και την καμπανούλα για να του έρχονται ενημερώσεις. Να πατήσετε ένα like, αν σας άρεσε το βιντεάκι. Σωστά. Αφήστε τα σχόλιά σας. Κοινοποιήστε το βίντεο να μάθουν όλοι το απλό, το γλυκό που μπορείτε να το κάνετε μέσα σε 10 λεπτάκια. Παρέα μαζί με τα παιδάκια σας. Ένα γλυκό για κάθε ώρα. Με το καφεδάκι σας, έτσι, για να σας γλυκάνουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ένα ακόμα βιντεάκι. Φιλάκια. Γεια σας. Βγήκε πολύ ωραίο όμως, ε.